Τώρα, πάμε γρήγορα γρήγορα να συνδεθούμε και με το διευθυντή του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Ρωμανό. Κύριε Ρωμανέ, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Μελγκόνη. Καλησπέρα, τηλεθεατές μας. Αναρωτιέμαι, ξέρετε πολύ καλά ότι πολλές φορές όταν υπάρχει κάποιο θέμα, τέλος πάντων, κάποια δυσλειτουργία, να το πω κομψά, στο χαρτοφυλάκιο ενός υπουργού και αυτός ο υπουργός παραμένει στη θέση του, τότε οι όποιες πολιτικές παρενέργειες είναι παρενέργειες που χρεώνεται κεντρικά ο Πρωθυπουργός. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, πώς είναι δυνατόν από τη στιγμή που η κυρία Μενδώνη μένει, την κάλυψε η κυρία Πελώνη, να είναι και καλή υπουργός, όπως είπε η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος, και να έχει εξαπατηθεί. Εξαπατώνται οι καλοί υπουργοί? Φαντάζομαι ότι εξαπατήθηκε εν σχέση με το τι έκανε ο κύριος Λινάδης στο κρεβάτι του, όπως φαντάζομαι ότι εξαπατήθηκε ο κύριος Τσίπρας εν σχέση με το τι έκανε στον ιδιωτικό του χώρο ο κύριος Κιμούλης, ο κύριος Χαϊκάλης και ούτω καθεξής. Άρα νομίζω ότι προφανώς τέτοια εγκλήματα, ακριβώς επειδή είναι ιδιωτικής φύσεως, όλοι εξαπατούμεθα με την έννοια ότι πέφτουμε από τα σύννεφα όταν ένα πρόσωπο εγνωσμένου κύρου στο οποίο και καλλιτεχνικής αξίας, την οποία κανείς δεν έχει αφισβητήσει από κανέναν πολιτικό χώρο, και είναι και ένας από τους λόγους που επελέγει, ότι είχε έχερε αποδοχής που ξεπερνούσε και τα σύνορα της χώρας. Αυτή είναι η φύση αυτών των εγκλημάτων, το να εξαπατώμεθα όταν αποκαλύπτονται, το να μην γνωρίζουμε προφανώς πριν αποκαλυφθούν τι έκρυβε αυτός ο άνθρωπος στην κρεβατοκάμαρά του, στο σπίτι του, και τι δεχθεί εγκλήματα έκανε. Μα δεν εγκαλεί κανένα στην κυρία Μενδώνη ή την κυβέρνηση, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο κατηγορείται ως κόμμα και για χυδαιότητα, για όσα δεν ήξερε κανείς ότι κατηγορείται πως έκανε, για να είμαστε και σωστοί, ο κύριος Λιγνάδης στον χώρο του. Πολύ σωστά το θέτει. Εγκαλείται για το ότι όταν άρχισαν διάφορα πράγματα να ακούγονται ως ανώνυμες καταγγελίες, αλλά και ως καταγγελίες των σπουδαστών και των σπουδαστριών της Δραματικής Σχολής του Εθνικού κλπ. Δεν έκανε τίποτα γι' αυτό. Όχι γιατί δεν το ήξερα από πριν. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει από πριν την προσωπική ζωή όποιου και όποιας έχει δίπλα του, προφανώς. Δύο λεπτά για να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Όταν το αφήγημα που στείνεται έχει ως βασικό πυρήνα τη συγκάλυψη, συγκάλυψη σημαίνει ξέρω και κρύβω. Από εκεί και πέρα, το ότι φήμες ακούγονταν, το έχω ακούσει από ηθοποιούς, και σήμερα άκουσα από ηθοποιούς ότι 20 χρόνια ξέραμε ή ακούγαμε φήμες και ούτω καθεξής. Άρα φαντάζομαι ότι οι πρώτοι που θα ήξεραν πολύ παραπάνω από την κυρία Μενδώνη είναι οι ίδιοι οι ηθοποιοί. Τουλάχιστον έχουμε ακούσει αντίστοιχες μαρτυρίες τις τελευταίες μέρες. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο έκανε η κυρία Μενδώνη είναι το αυτονόητο. Δηλαδή, την πρώτη μέρα, και εκεί είναι τα fake news του κύριου Ηλιόπουλου, τα οποία πρέπει να απαντηθούν. Την πρώτη μέρα που βγήκε καταγγελία, αν δεν κάνω λάθος, στο site 2020, 2020, κάπως έτσι λέγεται, όπου υπήρχε καταγγελία για τον κύριο Λιγνάδη, την ίδια μέρα ακριβώς ζήτησε και πήρε την παραίτησή του η κυρία Μενδώνη. Από εκεί και πέρα, η συζήτηση για το αν ή όχι έγιναν κάποιες δηλώσεις οι οποίες πιθανόν θόλωσαν κάποιο μήνυμα και ούτω καθεξής, είναι τελείως άλλης φύσεως και είναι άλλες οι πολιτικές ευθύνες για τη διαχείριση αυτών των πραγματικών γεγονότων που δείχνουν ότι δεν υπάρχει καμία συγκάλυψη, από τη συζήτηση για το αν υπάρχει συγκάλυψη, για το αν υπάρχει κύκλωμα παιδεραστίας που άκουσα εγώ το Σαββατοκύριακο, που αυτό ήταν το βασικό αφήγημα όλου του συστήματος του ΣΥΡΙΖΑ, για να μην κοροϊδευόμαστε. Γιατί όταν, ας πούμε, βλέπω να αναπαράγεται αυτό το αφήγημα από βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, αφήνω έξω τον κύριο Βαξεβάνη, που εμείς θεωρούμε ότι, και ο κάθε πολλής κόσμος τέλος πάντων, ότι είναι ένας άτυπος εκπρόσωπος τύπου, εκεί μπορούμε να κάνουμε debate. Θα μου πείτε, είναι δημοσιογράφος, okay, δεν μπαίνω εκεί. Ο κόσμος βγάζει τα συμπεράσματά του για τη σχέση του κύριου Βαξεβάνη με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά η κυρία Ελευθεριάδου είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είδα κανένας να την παραιτήσει την επόμενη στιγμή, λοιπόν, αφού μιλάμε και για παραιτήσεις. Δεν είδα κανένας να την αδειάσει κεντρικά. Όπως αντίστοιχα δεν είδα πράγμα, και όλο το σύστημα Ρωμανέ, του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί γνωριζόμαστε. Σας ρωτάω, γιατί εδώ μισό λεπτό έχουμε κάποια πραγματολογικά κενά. 6 Δευτέρου είναι η καταγγελία του Νίκου Σίγμα στο 2020 Μάγκ. 6 Δευτέρου είναι η παραίτηση. Πώς? 6 Δευτέρου είναι η παραίτηση. Είναι fake news του εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ που μιλάει για 15 Δευτέρου. Αν δείτε, μπείτε, κάντε ένα search στο Google, θα δείτε ότι 6 Δευτέρου σε όλα τα sites υπάρχει παραίτηση
Και υπάρχει και το χαρτί της παρέτησης με την ημερομηνία 6 Δευτέρα. Επίσης, στην παρέτηση αυτή, επειδή είπατε πριν, την ίδια μέρα του ζητήθηκε και την πήρε. Αν δεν του ζητήθηκε, ή τουλάχιστον άλλα λέει η κυρία Μενδώνη. Η κυρία Μενδώνη λέει ότι ο άνθρωπος την κατέθεσε και μάλιστα για προσωπικούς λόγους και στις 15 Δευτέρου, δηλαδή μια εβδομάδα μετά στο briefing της περασμένης Δευτέρας, ο κύριος Ταραντήλης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επίσης είπε ότι η παρέτηση αυτή είναι για προσωπικούς λόγους και ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα. Εντάξει, και τώρα, σήμερα ο κύριος Κέρτσος λέει ότι τη ζητήσαμε και την πήραμε. Δεν μπορεί όλοι να λένε την αλήθεια εδώ. Η ουσία είναι έγινε ή όχι η παρέτηση. Έλαβε χώρα η παρέτηση 6 Δευτέρου, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, είναι η απάντηση. Έγινε η πρώτη επώνυμη καταγγελία που δημοσιοποιήθηκε, που την είδαμε όλοι στα sites και το καθεξής 6 Δευτέρου. Ναι, είναι η απάντηση. Αυτό τα λέει όλα. Από εκεί και πέρα, όλα τα άλλα που ακούω για συγκάλυψη, ότι περιμέναν να δούνε τι και πώς. Και... Δηλαδή, κάτι άθλια πράγματα τα οποία ξέρετε το πρόβλημα. Mm-hmm. Το κύριο πρόβλημα, εκτός από τη χιδεότητα, δεν μπαίνω εκεί, εκτός από το ότι προφανώς δεν είναι επίπεδο πολιτικού διαλόγου αυτό και ευτελίζεται ο πολιτικός διάλογος κτλ. Αυτά κανονικά θα έπρεπε να είναι μείζωνα, αλλά ας πούμε ότι τα αφήνω στην άκρη. Νομίζω ότι το βασικό πρόβλημα είναι ότι ουσιαστικά με όλο αυτόν τον τρόπο που έχει επιλέξει ο ΣΥΡΙΖΑ να κινηθεί στο συγκεκριμένο θέμα, έχει απαξιώσει πλήρως το βασικό κίνημα του MeToo. Ένα κίνημα που ξεκίνησε με τη σφραγίδα αυτής της κυβέρνησης, ξεκίνησε από μια ημερίδα που οργάνωσε αυτή η κυβέρνηση και με την κυρία Μπεκατόρου που μίλησε σε αυτή την ημερίδα, και μετά άρχισαν όλη η σειρά των καταγγελιών με αποκορύφωμα, εν πάση περιπτώσει, αυτή του κυρίου Λιγνάδη, που δεν είναι μόνο αποκορύφωμα, γιατί είχαμε και συνέχεια. Κύριε Ρωμανέ, στο Μαρί Κλέρ τα είχε πει ένα μήνα πριν την ημερίδα η κυρία Μπεκατόρου, απλώς δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι. Εντάξει, πάντως καλώς ή κακώς, νομίζω ότι εκεί όλοι, τα επανέλαβε, πράγματι. Όλοι συμφωνούμε ότι εκεί ελέγχθησαν λεπτομέρειες, από εκεί και μετά άρχισε μια σειρά καταγγελιών που κάθε μέρα είχαμε κάποιες αποκαλύψεις. Εντάξει, αλλά λίμον αυτά δεν παίρνανε το δρόμο τους τέτοιες καταγγελίες που ήταν. Είναι δυνατόν τώρα. Από αυτές πρέπει, έτσι. Αλίμονο αν όλα αυτά δεν έπαιρναν το δρόμο τους, αλλά όταν ταυτοχρόνως βλέπαμε τόσο καιρό... Όχι, θέλω να πω ότι εγώ αυτό που λέω και θέλω να καταδείξω είναι ότι μιλάμε για μια πλήρη αντιστροφή της πραγματικότητας. Mm-hmm. Έχουμε ένα Me Too στην Ελλάδα που σε άλλες χώρες έχει αρχίσει χρόνια πριν, το οποίο ξεκινάει με συγκεκριμένες δράσεις αυτής της κυβέρνησης που παρέλαβε ένα καθεστώς ποινικού κώδικα εννοώ, mm-hmm. το οποίο είχε μειώσει τις ποινές για την παιδεραστία και για τους βιασμούς. Έκανε μια σειρά δράσεων που βοήθησαν στόματα να ανοίξουν. Όπως για παράδειγμα, δεν άκουσα τους ηθοποιούς να μιλάνε για το Πειθαρχικό Συμβούλιο των Ηθοποιών που συστάθηκε τον τελευταίο μήνα, ενάμιση, δεν έχω την ακριβή ημερομηνία, αλλά πάντως σίγουρα το τελευταίο διάστημα από την παρούσα κυβέρνηση. Δεν άκουσα λέξη για το νομοσχέδιο του κ. Αβγενάκη που δεν ψήφισε κανένας άλλος στη Βουλή, το οποίο βοήθησε να αλλάξουν αιώνιες ηγεσίες στον αθλητισμό που ένιωθαν παντοδύναμες και φοβόντουσαν τα στόματα να ανοίξουν, με αποτέλεσμα να ανοίξουν τα στόματα. Κύριε Ρωμανέ, δεν γίνεται όμως όταν το σωματείο των ηθοποιών γίνεται πειθαρχικό να το επικαλείστε ως κάτι που πρέπει να πιστωθεί η κυβέρνηση, και όταν αυτοί οι άνθρωποι κάνουν κριτική και βγάζουν ανακοίνωση και κατηγορούν προσωπικά τον Πρωθυπουργό για συγκάλυψη, τότε να το ξεπερνάτε λέγοντας καλά αυτοί αριστεροφέρνουν τώρα και κάνουν πολιτική. Αυτό είναι μια πλήρης σύνδεση δύο διαφορετικών πραγμάτων που είπα στην ίδια συνέντευξη, που δεν συνδέονται μεταξύ τους. Δεν είπα ότι επειδή... Άρα δεν απαξιώνεται την κριτική καταρχάς των ηθοποιών προς τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Δεν απαξιώνω τους ηθοποιούς. Mm-hmm. Εγώ μίλησα με σκληρά λόγια για μια ανακοίνωση η οποία επιμένω ότι είναι, βάλτε όποιο επίθετο θέλετε, σκληρό, τη θεωρώ απαράδεκτη, όταν η ανακοίνωση του Πειθαρχικού Συμβουλίου των Ηθοποιών, αλλά μιλάω για την ανακοίνωση, οι χαρακτηρισμοί που έκανα είναι για τη συγκεκριμένη ανακοίνωση, ούτε καν για το Πειθαρχικού Συμβουλίου, συγγνώμη, του Συμβουλίου Ελλήνων Ηθοποιών, του Συλλόγου Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Λοιπόν, ούτε το σωματείο χαρακτήρισα, ούτε προφανώς το Σύνολο των Ηθοποιών, χαρακτήρισα τη συγκεκριμένη ανακοίνωση. Και νομίζω ότι όποιος τη διαβάσει βλέπει σε συγκεκριμένη ανακοίνωση ακριβώς το αντίθετο από αυτό που είπατε εσείς ο ίδιος πριν. Δηλαδή να γίνεται μια σύνδεση πραγμάτων που είναι τόσο χιδέα που δεν θέλω να τα επαναλάβω, με τον Πρωθυπουργό, με άλλη περίπτωση τέλος πάντων παιδεραστίας και ούτω καθεξής, και όλα αυτά να γίνονται ένα πακέτο. Δηλαδή εν ολίγης όλο αυτό το αφήγημα που είπαμε ότι χτίστηκε στα social media από συγκεκριμένους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Βαξεβάνη. Αυτό είδαμε στη συγκεκριμένη ανακοίνωση, και νομίζω ότι θα ήταν λάθος
οποιοδήποτε να μην σταθεί σκληρά απέναντι από αυτή την ανακοίνωση, ξαναλέω. Από εκεί πέρα, προφανώς οι ηθοποιοί επιτελούν ένα πολύ σημαντικό έργο. Προφανώς ο στόχος του MeToo είναι να ανοίξουν τα στόματα όχι μόνο των ηθοποιών, αλλά και της απλής ιδιωτικής υπαλλήλου στην εταιρεία της γειτονιάς ή την πολυεθνική ή οπουδήποτε. Λοιπόν, το MeToo έχει ένα πολύ ευρύτερο πλαίσιο. Και αυτός είναι ο στόχος της κυβέρνησης όταν έβαλε τη σφραγίδα της στην εκκίνηση του MeToo στην Ελλάδα. Μάλιστα. Κύριε Ρωμανέ, σας ευχαριστώ για την κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, με πλούσιο ρεπορτάζ.